LG τηλεόραση πελάτη σας. Λοιπόν, εκεί που δούλευε, λέει, άκουσα ένα τσαφ και μετά τίποτα. Βάζουμε στην πρίζα. Έχουμε λαμπάκι. Δεν έχουμε λαμπάκι, δεν έχουμε τίποτα. Το τσαφ λογικά ήταν κάτι μέσα. Δοκιμάζουμε ένα άλλο καλώδιο. Βεβαίως, γιατί με αυτά τα καλώδια ποτέ δεν ξέρεις. Βάζουμε ένα δικό μας καλώδιο, γιατί έχω ξαναδεί τέτοια καλώδια να καίγονται. Και όταν λέω τέτοια καλώδια, εννοώ αυτά εδώ. Αυτά τα καλώδια, συνήθως εδώ στη ρίζα ή εδώ, καίγονται. Δοκιμάζουμε με δικό μας καλώδιο. Και δεν κάνει τίποτα. Οπότε, πάμε να την ανοίξουμε και να δούμε περί τίνος πρόκειται. Θα δώσουμε λίγο ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν, γιατί είναι σχετικά καινούρια. Ας βγάλουμε λίγο τα ποδαράκια πρώτα, μία βίδα που μας δίνει. Μου αρέσει πάρα πολύ το πώς φαίνεται η όψη της πλακέτας μετά το καθάρισμα. Και αυτό εδώ το έχουμε ο ζύπος σε περίπτωση που θέλω να δούμε αν κάποιο υλικό υπερθερμαίνεται και αυτά, ρίχνεις ζύπο και μέχρι να εξαπνιστεί βλέπεις, έχεις την ανάλογη συμπεριφορά. Έχω ένα σταυρωτό βέβαια, αν καταφέρουμε αυτό να τα πιάσουμε. Γενικά έχω αρχίσει να πιστεύω ότι αυτές οι LG τηλεοράσεις βγάζουν πολύ συχνά σφάλματα. Δυστυχώς τις είχα εκτιμήσει λάθος. Αν και θεωρούσα ότι οι LG είναι πολύ καλές, τελευταία έχω αρχίσει να αλλάζω γνώμη. Και όταν λέω τελευταία εννοώ τα τελευταία χρόνια. Γιατί γενικά είναι ζημιάρικες οι LG τηλεοράσεις. Μία τροφοδοτικό, μία backlight. Όλο και κάτι θα βγάλω. Τις έχουμε βγάλει όλες, νομίζω ναι. Νομίζω ότι έχει και κουμπώματα. Αυτά είναι. Εκτός από τις βίδες έχουμε και κουμπώματα. Εδώ κάπου εδώ τραβάει. Ενώ έχω βγάλει τις βίδες. Θα τις ψάχνω μετά έτσι όπως φεύγουν. Κάτω δεν έχει καμία βίδα, έχει απλά κουμπώματα και νομίζω ότι άνοιξε όλη. Πάμε και λίγο από αυτή την πλευρά. Ωραία. Άνοιξε η πλάτη. Πάμε να κάνουμε έναν οπτικό έλεγχο να δούμε περί τίνος πρόκειται. Αν μπορούμε να δούμε κάτι γενικά που μπορεί να έχει καεί.
Λοιπόν, μετράμε γέφυρες, μετράμε διόδους. Γέφυρες, διόδους, τι άλλο μπορούμε να μετρήσουμε. Τη VR. Αυτό δεν είναι βαρύστορο. Νομίζω βαρύστορο είναι. Σωστό. FB. Αυτό εδώ δεν πρέπει να είναι ασφάλεια. Αυτό είναι ασφάλεια, το οποίο έχει καεί αυτή η ασφάλεια. Και αυτή η ασφάλεια παίρνει το συν από τη γέφυρα. Η γέφυρα μας δουλεύει. Η γέφυρα μας δουλεύει. Λοιπόν, αυτό παίρνει το συν από τη γέφυρα και το πάει εδώ. Από εδώ το πάει εδώ. Το πάει εδώ πέρα. Άρα κάπου εδώ είχαμε ένα βραχύκλωμα εμείς για να σκάσε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ασφάλεια, το οποίο έχει καεί. Βλέπουμε. Αυτό παίρνει το σύνα μετά τη γέφυρα. Βέβαια η γέφυρα μας είναι εντάξει. 500, 500. Γιατί 900 εδώ πέρα. Βέβαια μπορεί να μεσολαβεί κάτι ενδιάμεσα και να μου αλλάζει την αντίσταση. Παίρνει το σύν και το πάει λογικά σε αυτό εδώ. Αλλά ούτε αυτό έχει καεί. Μοιάζει με μόσα. Λοιπόν. Πάει το σύν εδώ. Στους πυκνωτές. Όπα. Όπα, όπα, όπα. Άρα ή το backlight βραχυκύκλωσε και έσκασε την ασφάλεια. Υπάρχει πιθανότητα όλο το πρόβλημα να είναι με το backlight. Το πάει σε αυτούς τους πυκνωτές. Αυτοί οι πυκνωτές στη συνέχεια το πάνε. Λοιπόν, βρήκαμε και την αιτία του προβλήματος. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, δεν θα σας πήγαινε ποτέ το μυαλό. Βλέπετε. Κοιτάξτε αυτό το πυκνωτή από την πίσω μεριά. Ένας και ένας δύο. Ο μεγάλος εδώ και αυτός εδώ. Έχουμε κι άλλον. Αυτή η μπλε τελικά είναι πολύ επικίνδυνη. Δεν τους φαίνεται καν, αλλά κάνουν ζημιές. Λοιπόν, ένας αυτός και ένας αυτός εδώ. Στο κύκλωμα του backlight τις σκάσανε. Για να δούμε τι είναι. 22 και 15. 22 και 15. 22 και 2 μηδενικά. 2 200. Καλώς είναι 15 και 2 μηδενικά. Οπότε πάμε να δούμε τι έχουμε. 22. Στα πόσα βολτ είναι? 1 κιλοβολτ. 1 κιλοβολτ. Μας βάζει δύσκολο. Το 22 το βρήκαμε. 2 κάπα, 1 κιλοβόλτ. Γιατί είναι τόσο τεράστια η διαφορά όμως? Κοιτάξτε διαφορά στο μέγεθος. Πώς γίνεται αυτός ο πυκνωτής να είναι ίδιο με αυτό και να είμαι στο ίδιο μέγεθος? Κάτι δεν μου κολλάει εμένα εδώ. Έχουμε άλλο. Σας αφήσουμε αυτό στην άκρη. Έχουμε 102. Έχουμε αυτό. Κατόν 2 στα 3 κιλοβόλτ. Αν και δεν νομίζω ότι έχει παραπάνω από 400 βόλτ εκεί πέρα. Νομίζω ότι ένας τέτοιος θα πήγαινε μια χαρά εκεί. Θα το δούμε.
Είναι όντως ένα κιλοβόλτ, είμαι περίεργος. Αυτό τι είναι? 102-3 κιλοβόλτ. Τόσο μεγάλος. 3-3-2. Τον 2-1 κιλοβόλτ. 4-52. 222 στα 450. Μας κάνει αυτός ή όχι? Τι είναι αυτή η σπίθα εδώ στην κόλλα? Πώς έχεις τη σπίθα εδώ κάτω? Απίστευτο. Και αυτό που έχει ανοίξει τρύπα τι είναι? Πες μου τι... Αχ... Αυτό που έχει ανοίξει τρύπα εδώ... Δεν ξέρουμε τι είναι. Να υποθέσω ή να βάλω ένα δικό μου στην τύχη. Θα βάλω αυτό εδώ. Βάλουμε ένα στην τύχη έτσι αλλιώς, πάνω κάτω τις τιμές τις ξέρουμε για αυτά εδώ. Καλά. Σήμερα δουλεύουμε μετά με το 1/3 των εργαλείων που έχω εδώ. Απίστευτο. Πυκνωτής διαρροής είναι, οπότε πάμε να βγάλουμε γι' αυτό. Και να βάλουμε αυτόν εδώ. Ναι, μωρέ, βάζουμε αυτό. Μεγάλο φαίνεται. Νομίζω τη δουλειά θα την κάνει κανονικά. Η ίδια τιμή είναι. Η ανοχή το ένα είναι 10%, το άλλο είναι 5%. Έχουν διαφορετική ανοχή, αλλά δεν είναι ότι μας πειράζει εμάς αυτό. Βέβαια τα βόλτ μας πειράζουν. Αν είναι λιγότερα βόλτ, θα σκάσει. Ωραία. Και για ασφάλεια θα βάλουμε ένα κομματάκι σύρμα. Δεν θέλουμε να το παρακάνουμε γιατί... Τέλεια. Ένα πολύ μικρό κομμάτι σύρμα. Να ξέρετε ότι αυτό το κάνω εγώ που έχω τις γνώσεις. Μην πάτε και κάνετε ακριβώς τα ίδια και αντιγράφετε. Όπως έχω πει για κάποια πράγματα πρέπει να υπάρχει ευθύνη και γνώση. Δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Είναι επικίνδυνα κάποια πράγματα. Ακόμα και εγώ που θα το δοκιμάσω θα σας πω τι θα κάνω. Θα κουμπώ στο ρεύμα εδώ και θα πω την πλακέτα όσο πιο μακριά μπορώ από μένα, ώστε σε περίπτωση που σκάσει τουλάχιστον να μην είναι κοντά στη μούρη μου. Αυτός δεν είναι στα 450 βόλτ, οπότε δεν νομίζω να έχουμε θέμα. Και αυτός εδώ είναι στο 1 κιλοβόλτ.
Αν έχω βάλει μικρούς πυκνωτές, λογικά θα ακούσουμε τον μπαμ. Δεν άκουσα κάτι. Υποθέτω ότι η τάση εκεί θα είναι συνεχής. Μετρήσουμε τις πυκνωτές. 190 βολτ. Οπότε πρέπει να δουλεύει. Θες να είμαι σίγουρος. 330 βολτ στον ένα πυκνωτή και στον άλλον που ήταν στο 1 κιλοβολτ. Πάλι 330. Με 330 δεν νομίζω να έχουμε κάποιο θέμα. Η ανοχή τους είναι μέχρι... Οπότε ας βγάλουμε αυτή την ασφάλεια να δούμε στα πόσα μπέρ είναι και αν μπορούμε να την αντικαταστήσουμε μία ίδια. Το αφήνουμε λίγο να ξεφορτίσει γιατί μιλάμε για 330 βολτ και πάνω στους πυκνωτές αυτούς μπορεί να έχουμε 190 αν θυμάμαι καλά, που είναι πυκνωτές. Αυτοί πρέπει να έχουν backlight γύρω στα 95. 190 νομίζω όταν σταματάει. Λοιπόν, βγάλαμε 0,0. Αυτό πρέπει να είναι κάτι σαν ποινίο, σαν ασφάλεια. 0,033 στο 1 βατ. Εμείς θα πάμε να κοτσάρουμε πάνω μία αντίσταση αντιαπηνίου. Το ξέρω ότι μπορεί να μην ακούγεται σωστό, αλλά θα δουλέψει μια χαρά. Και το καλό με τις αντιστάσεις είναι ότι ακόμα και αν έχει κάποια υπέρταση κάτι ή τραβήξει απότομα για λίγο, έχει μια τάση αντίσταση να δημιουργήσει αυτό που λέμε όντως αντίσταση. Λοιπόν, αυτό είναι πάνω κάτω το ίδιο. 1 βατ, αντίσταση 0 ohm. Για τη δουλειά που το θέλουμε νομίζω θα κάνει ακριβώς εκεί. Θα έπρεπε να βάλουμε ποινίο κανονικά, να ξέρετε. Αλλά ξέρω ακριβώς ποια είναι η χρήση του εδώ πέρα, οπότε τι ποινίο, τι αντίσταση, σαν ασφάλεια το χρησιμοποιούν. Βέβαια το ποινίο είναι καλύτερο στις διακυμάνσεις. Η αντίσταση, απ' την άλλη, έχει μεγαλύτερη αντοχή. Δηλαδή, επιτρέπει από το 1 βατ να πάει και στο 3 απότομα για λίγο. Δεν θα την ψήσει με τη μία, θα ζεσταθεί, θα υπερθερμανθεί, αλλά για πολύ λίγο. Μετά θα σταματήσει. Ωραία, λοιπόν. Καθαρίζουμε. Λίγο νεύτη έχουμε. Κοιτάξτε γιατί, για να καταλάβετε γιατί χρησιμοποιώ νεύτη. Δείτε λίγο εδώ την, το πόσο καθαρή φαίνεται η πλακέτα. Λες και βγήκε τώρα από το μηχάνημα. Γι' αυτό μου αρέσει η νεύτη σαν τύπο. Ισοπροπυλικής αλκοόλης. Βάλουμε λίγο αέρα. Το φυσίξουμε, στεγνώσει γρήγορα. Τέλεια, πάμε και λίγο από εδώ. Το κοντά στον αέρα για πιο γρήγορο στέγνωμα. Πάμε να στεγνώσει, έλα. Πάμε να τη δοκιμάσουμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται.
Ορίστε. Πεντακάθαρη, σαν να μην πειράχτηκε ποτέ. Ας φέρουμε την τηλεόραση στα γόνατα. Με την τηλεόραση, εδώ. Παλάκια. Με προσοχή εδώ να μην τη ρατζουνίσουμε. Τα ηχεία μας πάντα πέφτουν, αλλά εμείς θα τα ξανακουμπώνουμε. Γιατί δεν ξέρουμε τη θέση των ηχείων και πρέπει να τους στηρίξουμε. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα σκάσει πάλι πυκνωτές. Εκτός και αν όλο αυτό το κάψε λόγω backlight, λόγω πρόβλημα στο backlight. Αν το ίδιο το backlight βραχύκλωσε, τότε το θεωρώ φυσιολογικό να το κάψει. Μπρίζα. Εδώ. Το κρατάμε και έτσι για να μην έχουμε κάποιο θέμα. Λαμπάκι έχουμε. Νομίζω έχει ανάψει. Άναψε. Α, έχει ανάψει. Ορίστε. Έχει δει δύο. Μισό να πατήσουμε πάλι να το δείτε. Α, έχει ανάψει το λαμπάκι εδώ. Έχει ένα μικρό λαμπάκι στη γωνία. Έχει ένα μικρό λαμπάκι εδώ. Σαν να σβήσουμε το φως για να το δείτε καλύτερα. LG. Αυτό το ηχείο θα πάει και θα μου βραχυκλώσει στον μετασχηματιστή και θα το κόψουμε αν το θέλω από τα νεύρα. Μην μου κάνει ζημιά τώρα. Λοιπόν, HDMI 2, πατάμε εδώ για να το ξαναδείτε, άλλη μία, hop, εδώ σβήνει, βλέπουμε το λαμπάκι στη γωνία, πατάμε, ανάβουμε, πολύ καλή εικόνα και η τηλεόραση είναι έτοιμη, HDMI 2, ωραία, την κλείνουμε και θα την αφήσουμε λίγο να δουλέψει για να σιγουρευτούμε ότι όλα είναι καλά.